Καλημέρα. Αυτή είναι η τρίτη φορά που γράφω αυτό το βίντεο. Την πρώτη φορά έμεινα με μπαταρία η κάμερα και δεν το κατάλαβα. Τη δεύτερη φορά έμεινα με μπαταρία το μικρόφωνο και δεν το κατάλαβα. Ελπίζω σήμερα να πάνε όλα καλά και να δούμε το Corsair MM300 Mousepad. Καλώς ήρθατε στο Technologist. Λοιπόν, το MM300 είναι το mousepad που είχα επιλέξει περίπου 2 χρόνια πριν. Το έχω 2 χρόνια το ίδιο mousepad, έχει φάει ταλαιπωρία, αλλά δεν το έκανα βίντεο γιατί θεωρούσα ότι δεν έχει νόημα. Τι νόημα έχει να σε παπατζηλικώσω τώρα με 3 νούμερα, 2 πλάνα και ένα βίντεο τύπου παρουσίασης telemarketing? Τέτοια θα βρεις πολλά στο ελληνικό YouTube. Πάμε εμείς τώρα στα δικά μας να δούμε ένα mousepad που το ξέρουμε οι περισσότεροι. Τι αντοχές έχει στο χρόνο? Αυτή είναι η ουσία του σημερινού βίντεο. Σας πέφτει συχνά και πιστεύετε ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο? Ούτε εμένα. Οπότε την πουλάω. Ποιος τη θέλει? Σας έδειξα ότι τη σμπρώχνω όσο μπορώ. Ό,τι μπορώ κάνω. Δεν θα πέσει. Δεν θα σας λερώσει. Ή μπορεί να σας λερώσει πριν πέσει, τέλος πάντων. Καλημέρα. Όχι, αυτό είναι για να το πιω. Αυτό είναι για να σας δείξω. Καλώς ήρθατε στο Technologist. Εντάξει του, και εδώ είναι το mode που πατάς. FM mode. Και μπαίνεις σε FM mode. Η πρώτη εντύπωση είναι ευχάριστη, αφού δείχνει ιδιαίτερα συμπαγές και σχεδίαση με γωνίες σε όλη την επιφάνεια, δεν του αφήνει να περάσει αδιάφορο στο μάτι. Οι διαστάσεις του σε εκατοστά είναι περίπου 24x16x4, ενώ το βάρος κάρτες που μπορείτε να ψάξετε και να χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που αποφασίσετε να στήσετε ένα παρόμοιο σύστημα με ανάλογες επιδόσεις. Πριν περάσουμε στα τεστ, ας συνοψίσουμε τις τιμές. Drawing, για να ζωγραφίσεις. Μην βάλεις πεντάχρονο να ζωγραφίσει με αυτό για να μην σου ζωγραφίσει τους τοίχους στο σπίτι και τους κάνει σκατά. Θα χαλάσει πρώτα αυτό και μετά θα ζωγραφίσει πάλι στους τοίχους. Οπότε ετοιμάζομαι, ξεκίνησα διατάσεις. Μάχη τσεκούρι με σφυρί, έρχεται να χορτάσεις. Ναι, είμαι ο Κράτος. Τον καιρό εκείνο που έψαχνα mousepad, η αρχική μου αγορά ήταν το Corsair MM800, που έχω βίντεο στο κανάλι και θα το δεις κάτω στην περιγραφή ή τώρα πάνω δεξιά κάπου στην οθόνη σου. Αυτό το mousepad το είχα πάρει, αλλά ήθελα κάτι πολύ μεγαλύτερο σε διαστάσεις, ώστε μπορώ να έχω στην ίδια επιφάνεια και το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Οπότε είπα θα πάρω το MM300 για να το δοκιμάσω. Τα πλάνα που βλέπεις στην οθόνη σου είναι από ένα mousepad που εδώ και 2 χρόνια έχει λιώσει, ή περισσότερο, όπως ξαναείπα, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς το έχω. Εδώ πέρα πάνω τώρα έχουν βρεθεί περιφερειακά. Πιάτα με χωριάτικες σαλάτες, έχω φάει, έχω παραγγείλει πιτόγυρα, έχουν στηθεί PC builds, έχω κάνει επισκευές σε υπολογιστές που είχαν πρόβλημα, έχω κάνει βίντεο εδώ πέρα πάνω πάρα πολλά που μπορείς να δεις στο κανάλι. Χίλια μύρια πράγματα. Οπότε σημείωσε ότι δεν βλέπεις ένα brand new προϊόν, μια παρουσίαση, αλλά είναι ένα ταλαιπωρημένο mousepad το οποίο έχει φάει κούραση και πολλά πλησίματα. Όμως, όπως βλέπεις, είναι σχεδόν σαν καινούριο ακόμη. Αντέχει. Τόση ταλαιπωρία και δεν νιώθει τίποτα. Στην επάνω πλευρά που είναι μαύρο γκρι χρώμα έχουμε τυπωμένο το λογότυπο της εταιρείας στη δεξιά πλευρά σε μεγάλο σχέδιο και κάτω δεξιά έχουμε το μικρό λογότυπο της Corsair. Τα χρώματα θυμίζουν τσιμεντένια επιφάνεια με αμοιχές και είναι πολύ έξυπνο γιατί θα ταιριάξει στους περισσότερους χώρους αυτή η απόχρωση, αυτό το σκούρο ανοιχτό. Οι διαστάσεις του τώρα είναι 900mm επί 350mm και το πάχος 3mm και εκτός από τον ποντίκι σου θα χωρέσει και το πληκτρολόγιο, ίσως ακόμη και κάτι μικρού μεγέθους πάντα που θέλεις να βάλεις επάνω του. Για να είμαι ειλικρινής, θα το ήθελα λίγο πιο πλατή στο επάνω μέρος, αλλά ακόμη και έτσι με καλύπτει απόλυτα σε ό,τι θέλω να κάνω. Τώρα για την επάνω επιφάνεια, η αίσθηση που αφήνει στην αφή είναι λίγο πιο υφασμάτινη από ό,τι έχω δει στα φθηνότερα mousepad που βγάζουν λίγο πιο πολύ πλαστικότητα. Στην κύληση του ποντικού τη βρήκα εξαιρετική φυσικά, γι' αυτό και έχει τόσο καιρό θέση στο γραφείο μου. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν η εικόνα μπορεί να σας πείσει, δεν είναι κανένα mousepad με ιδιαίτερα καλά glide fit αυτό που βλέπετε και κυλάει τέλεια. Εδώ να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο mousepad έχει πληθεί 3-4 φορές αυτά τα χρόνια, 5, δεν ξέρω αν είναι και περισσότερες, όσες θυμάμαι λέω, σε πλυντήριο, όχι στο χέρι. Που αυτό πρέπει να κάνεις, δεν είπα εγώ το αντίθετο, απλά εγώ βαριόμουν, το βάλα στο πλυντήριο σε ένα πρόγραμμα που δεν θα το κάψει στους 90, σε ένα απλό πρόγραμμα ευαίσθητων και παρά την ταλαιπωρία αυτή που έχει φάει, οι ραφές του δείχνουν να είναι πολύ καλά και δίνουν την αίσθηση ότι δεν έχουν χαλαρώσει, να δω κάποια σημάδια φθοράς. Τώρα τα μικροσκουπιδάκια που βλέπετε είναι normal, θέλουν καθάρισμα, απλά εγώ δεν το κάνω, αυτό δεν είναι φθορά. Στην κάτω πλευρά η λαστιχένια επιφάνεια χαρίζει άπλετο grip, ποιοτικά κινείται σε ψηλά επίπεδα και επίσης εδώ δεν φαίνονται σημάδια φθοράς από τη χρήση και το πλύσιμο. Το θέμα είναι όμως πόσο πάει το μαλλί. Το Corsair MM300 θα το βρείτε στην ελληνική αγορά περίπου στα 25 ευρώ, σίγουρα δεν είναι το φθηνότερο αλλά δεν είναι και το πιο ακριβό.
Η προσωπική μου άποψη πάντα είναι ότι αξίζει 100% τα χρήματά του, γι' αυτό άλλωστε και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή mousepads εκεί έξω και με εξαιρετικές αξιολογήσεις. Εγώ, όπως ξαναμαναείπα, το έχω πάνω από 2 χρόνια και στην κατάσταση που είναι μετά από τέτοια ταλαιπωρία που έχει φάει, βλέπω να μου κάνει για πολύ πολύ καιρό ακόμη παρέα και ακόμη κι αν κάποια στιγμή κάτι γίνει και χαλάσει, νομίζω ότι θα ξαναπάρω ακριβώς το ίδιο. Είναι best of the best που λένε και to my village. Αν είσαι λοιπόν στην αναζήτηση ποιο mousepad να πάρεις και θέλεις κάτι ανθεκτικό να κρατήσει καιρό, είσαι εδώ, παιδιά. Αυτά. Αν βρήκες τώρα το βίντεο χρήσιμο, εσύ κάνεις ένα like και εγώ βλέπω ότι γουστάρεις και γουστάρω κι εγώ και μετά επειδή γουστάρουμε ο ένας τον άλλον, εγώ πάω και κάνω κι άλλα βίντεο και βγάζουμε γούστα. Αν δεν είσαι subscriber, γίνε. Έρχονται πολλά και δεν θέλεις να τα χάσεις. Κάτω στην περιγραφή θα σου έχω χρήσιμα links από περισσότερα βίντεο που ίσως ενδιαφέρουν. Αυτά από εμένα, είμαι ο Θοδωρής και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.